είναι ο κύριος Παναγιώτης Παύλος, ο οποίος έχει σπουδάσει φιλοσοφία σε Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες, Όσλο και Πρίστον. Επί σειρά ετών εργάστηκε σε προγράμματα εκπαιδευτικής στήριξης μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Δίδαξε για περισσότερα από 10 χρόνια ελληνική γλώσσα και πολιτισμό σε νέους ομογενείς και αλλοδαπούς. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Είναι επιμελητής εκδόσεων και διοργανωτής διεθνών συναντήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και παράλληλα με την ερευνητική εργασία, ζει στην Νορβηγία, όπου είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Ο κύριος Παύλος αρθρογραφεί συχνά πυκνά σε διάφορα ελληνικά μέσα πάνω στα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, την Ανατολική Μεσόγειο και το Μεγάλο Κάδρο. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη, από το Όσλο, και χαίρομαι και ευχαριστώ θερμά για αυτήν την εξόχου τιμητική πρόσκληση να συνδιαλεχθούμε. Η τιμή είναι δική μας. Κύριε Παύλο, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς αν τα όσα βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνοτουρκικά συνδέονται όσο ποτέ άλλοτε, και δεν είναι απλά ρητορικό το ερώτημα, με τη μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή που έχει οδηγήσει σε ρευστοποίηση των πάντων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Σαφέστατα. Αυτό είναι, νομίζω, προφανές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δει κανείς. Καταρχήν, οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές σκηνικό, το διεθνές θέατρο, δεν είναι παρά ένα είδος διευρυμένου ανθρώπινου οργανισμού, ή αν θέλετε κοινωνικού οργανισμού. Επομένως, είναι τελείως αδιανόητο να ισχυριστεί κανείς ότι ένα μεγάλη κλίμακα συμβάν σε μια περιοχή αυτού του συστήματος ή αυτού του οργανισμού δεν έχει κέριο αντίκτυπο και σε μια άλλη περιοχή. Είναι σαν να λέμε ότι όταν έχεις πονοκέφαλο, αυτό δεν επηρεάζει καμία λειτουργία σου. Κάτι ανάλογο. Γιατί ξέρετε, όσο και να έχουμε εξελιχθεί ως μεταμοντέρνα κοινωνία, υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές τις οποίες είχαν ανακαλύψει οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, και ο Πλάτων και διάφοροι άλλοι. Και είναι αδιανόητο να δει κανείς ακόμη και σήμερα η διεθνή κοινωνία ως αποσπασμένα συστήματα. Είναι οργανικά συνδεδεμένα, ακόμη και αν μιλάμε σε επίπεδο ισχύως και σε επίπεδο συνασπισμών κρατών και λοιπόν σχηματισμών. Αυτή η παρόξυνση των σχέσεων και επιδράσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας με πρώτο φόντο, γιατί στο βάθος υπάρχει και ο Ευρασιατικός κύκλος, μπορεί να οδηγήσει, κατά τη γνώμη σας, κατά την άποψή σας, σε χειρότερες καταστάσεις? Σαφέστατα, όλα είναι ανοιχτά και ο ανθρώπινος παράγοντας, αν μη τι άλλο, είναι από τους μη προβλέψιμους και τους πλέον μη προβλέψιμους, και αυτή η μη προβλεψιμότητα σαφέστατα χαρακτηρίζει κυρίως και ως επιτοπλίστων τις διεθνείς σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, αν το δει κανείς, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να θεωρήσω, ας πούμε, τυχαίο γεγονός την σπουδαία στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας, την οποία παρατηρούμε και διαπιστώνουμε τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Να τη θεωρήσω λοιπόν ανεξάρτητη της εισβολής στην Ουκρανία και της επακόλουθης απομόνωσης της Ρωσίας από τη διεθνή κοινότητα, είτε μέσω των κυρώσεων, είτε και καθαρά στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και αυτό δεν είναι ένα ρητορικό σχήμα. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το δει. Όταν σήμερα η Τουρκία έχει αναβαθμιστεί γινόμενη η αναλλακτική λύση στην διοχέτευση ευρωπαϊκών αγαθών προς τη Ρωσία ακριβώς λόγω του εμπάρκο, το οποίο φυσικά εμπάρκο η ηθική της Ευρώπης δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη ώστε να το σεβαστεί πλήρως, και αν θέλετε και οι νόμοι της αγοράς και της επιβίωσης των κρατών είναι τέτοιοι, είναι αντανακλαστικά αυτά, που αναγκάζουν τις χώρες ευρωπαϊκές όπως η Ιταλία και διάφορες άλλες χώρες να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία ως μέσο για τη διοχέτευση των προϊόντων του στη Ρωσία, αυτό είναι μια στην ουσία de facto κατάργηση του εμπάρκου προς τη Ρωσία. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία βλέπει και αυτή ως μια ιδανική ευκαιρία το γεγονός ότι η Ρωσία ζορίζεται για διαφόρους λόγους, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό,
Και επομένως αρχίζει σταδιακά να διευρύνει την ήδη σαφώς δεδομένη παρουσία της σε όλη την περιοχή της, αν θέλετε, Βόρειας Συρίας, αν πάρει κανείς την νοερή γραμμή μέχρι το Ιράκ, το κουρδικό Ιράκ. Και αυτό που νομίζω θα δούμε να εξελίσσεται και στο επόμενο διάστημα είναι μια διαρκής αναβάθμιση της Τουρκίας, μια βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Συρίας, και νομίζω ότι και αυτή η προσέγγιση με τον Άσαντ θα συνεχιστεί, διότι αυτό που υπάρχει ως νομίζω σαφές ενδεχόμενο είναι ότι καθώς η Ρωσία αναγκάζεται να συγκεντρώσει δυνάμεις περισσότερες στο μέτωπο της Ουκρανίας, η Τουρκία έρχεται να παρέχει υπηρεσίες backup, να το πω έτσι, που φυσικά είναι win-win και για την Τουρκία και για την Τουρκία και για, αλλά και για την Ρωσία, εφόσον βέβαια μπορούμε να πούμε αυτό το πράγμα υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία και η Τουρκία θα συμφωνήσουν σε όλα για το ποια θα είναι η μεταβατική κατάσταση στην περιοχή, και ενώ την περιοχή νοτίως της Τουρκίας. Αυτό, ναι. Συγγνώμη κύριε Παύλο, θα μπορούσε να βρει αντίκρισμα και στη Λιβύη? Γιατί και εκεί... Η Λιβύη, πολύ σωστά κάνετε και το θέτετε, είναι μια κατάσταση, θα έλεγα, λίγο τραγική. Τραγική και για τους Λίβιους, αλλά τραγική, αν θέλετε, και για την Ελλάδα, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Λιβύη είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια κατάσταση χαόδη, ακόμη και αν υπάρχει κάποια κυβέρνηση, και ο λόγος που αυτή η κατάσταση είναι χαόδης οφείλεται στο ότι αφενός υπάρχουν δύο κέντρα ισχύως, κέντρα εξουσίας στη Λιβύη, ένα που είναι η κυβέρνηση η τοποθετημένη, όπως έλεγε ένας φίλος, η δοτή κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη, της οποίας τη ρίστο η θητεία έχει στην ουσία λήξει, διότι ο λόγος για τον οποίο διορίστηκε από τη διεθνή κοινότητα να διαοδηγεί στις εκλογές. Και επομένως αυτή η κυβέρνηση στην ουσία δεν έχει υπόσταση. Από την άλλη μεριά έχουμε το κοινοβούλιο στην Ανατολική Λιβύη με έδρα της ΣΥΡΤΗ, όπου φυσικά εκεί κανείς μπορεί να πει ότι έχουμε έναν αιρετό σχηματισμό την εκλεγμένο, αλλά και αυτού η θητεία έχει λήξει και στην ουσία έχουμε εσωτερικές, ας το πούμε, καταστάσεις, και η Τουρκία εκεί έρχεται και παίζει ένα αριστοτεχνικό παιχνίδι, το τονίζω, αριστοτεχνικό παιχνίδι, είτε το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, αυτό το παιχνίδι έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019, δηλαδή τα προβλήματα για εμάς ξεκίνησαν με το πρώτο μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με την Λιβύη, και φυσικά εκείνο το μνημόνιο είχε δύο βασικές παραμέτρους, ήταν αφενός το μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, ήταν και ένα μνημόνιο ασφαλείας. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να υποθεί ότι ο άνθρωπος που έχει χρηστεί ως πρωθυπουργός στην ανατολική, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, αυτή που ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, μολονότι στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το Λιβυκό Κοινοβούλιο είναι φιλελληνικό, διότι απέριψε, ας το πούμε έτσι, το τουρκολιβικό μνημόνιο με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, ο πρωθυπουργός αυτός, ο Μπασάγκα, πρέπει να ξεχνούμε ότι ήταν προτεργάτης στην ομάδα που έστησε το πρώτο μνημόνιο. Σωστό. Πολύ σωστή η υπόμνησή σας. Άρα, τελικά, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη στάση της Ελλάδας να ανακαλέσει τον Έλληνα πρέσβη αμέσως σχεδόν μόλις πήγε, που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάκτηση βέβαια, γιατί ακριβώς και το ότι δεν έδωσε διαπιστευτία είναι ακριβώς ενδεικτικό των σχέσεων αυτή τη στιγμή και της κατάστασης. Είναι λοιπόν πολύ εύλογη μια τέτοια αντίδραση που η Ελλάδα προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα και να τους πει: κοιτάξτε παιδιά, εδώ πέρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Τώρα αυτό τι αντίκτυπο μπορεί να έχει δεν το γνωρίζω, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι σε ένα τέτοιο καθεστώς, αν θέλετε, πολιτικής αστάθειας και ανυπόστατης τάξης κυβερνητικής, όπως αυτό που αυτή τη στιγμή παρατηρούμε στη Λιβύη, με μια Τουρκία η οποία έχει κατορθώσει να διεισδύσει, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει γίνει συνειδητό, αλλά η υπογραφή του δεύτερου αυτού μνημονίου που συνέβη με την επίσκεψη του Αβούσογλου προ λίγο καιρού, σαφώς και δίνει ένα contingency, δηλαδή μια ενδεχομενικότητα
η Λιβύη και η Τουρκία να μπουν σε διαδικασία εφαρμογής του. Και φυσικά κανείς θα έλεγε ότι ίσως δεν θα επιχειρήσει η Τουρκία να μπει σε διαδικασία εφαρμογής του σε σημεία τα οποία θα έκαναν trigger, θα προκαλούσαν την Αίγυπτο, αλλά θα φρόντιζε να το θέσει σε εφαρμογή σε περιοχές όπου αυτός που τα είχε στην ουσία πρόβλημα, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα η Τουρκία να ικανοποιήσει τον στόχο του να προσβάλλει, δηλαδή να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα, προχωρώντας σε εφαρμογή εξόρυξης, ας πούμε, ή ερευνών σε περιοχές αυτής της ζώνης, της απίστευτης αυτής της ζώνης, ας πούμε, που απλώς ο προσβαλλόμενος είναι η Ελλάδα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Βέβαια, καλά κάνετε και επισημαίνετε ότι δεν θα ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στην Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος επίσης με τη μερική οριοθέτηση με την Ελλάδα, από ό,τι μας έλεγε, ίσως ένας από τους εγκυρότερους στις οριοθετήσεις χαρτογράφος, ο κύριος Ζήνωνος από την Κύπρο. Επίσης, η Αίγυπτος δεν δημιούργησε στη μερική οριοθέτηση με την Ελλάδα πρόβλημα στην Τουρκία αρχικώς. Για να τα ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί όπως είπατε σωστά, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φίλοι, εχθροί, μ' αρέσεις, δεν μ' αρέσεις, είναι στιγνά συμφέροντα. Όμως με αυτά όλα που περιγράφεται, κύριε Παύλο, καταλαβαίνω ότι η Τουρκία δεν πατά σε δύο βάρκες. Η Τουρκία λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα δίπορτο και προς τη Δύση και προς την πλευρά της Ρωσίας. Και μιας και αναφέρατε τη Λιβύη, έρχεται η Σύνοδος του Λονδίνου 26-28, όπου είναι όλοι οι μεγάλοι παίκτες εκεί. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες για τη Λιβύη. Είναι η Τουρκία και πάλι είναι απούσα πια η χώρα που οι θαλάσσιες της ζώνες συνορεύουν με τη Λιβύη, η Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς είναι όπως το λέτε και θα έρθω. Επιτρέψτε μου απλώς ένα πολύ σύντομο σχολιασμό σε αυτό που μόλις αναφέρατε. Δεν είναι απλώς ότι η Τουρκία προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά ή ότι και η Αίγυπτος σεβάστηκε, ή μάλλον ότι η Αίγυπτος προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά και τα λοιπά, όπως κάνουν τα κράτη. Είναι δεδομένο και αυτό απορρέει, ξέρετε, και από το διεθνές δίκαιο, ότι δεν μπορείς να λύσεις ζητήματα θαλασσίων ζωνών μεταξύ δύο χωρών με τρόπο ο οποίος θίγει συμφέροντα τρίτων χωρών στην ίδια περιοχή. Αυτό δηλαδή είναι κάτι πολύ διακριτό και ένομα προσδιορισμένο. Άρα δεν είναι απλώς ότι η Αίγυπτος, αν θέλετε, μεροληπτεί υπέρ της Τουρκίας προς ίδιον όφελος, είναι ότι θέλει και η ίδια να είναι συνεπής προς το διεθνές δίκαιο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν βλέπουμε να συμβαίνει στην περίπτωση του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο βέβαια από όποια να το πιάσεις είναι παράνομο και νομίζω αυτό έχει επαρκώς καταγγελθεί από την Ελλάδα. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι και οι μεγαλύτερες δυνάμεις το έχουν σαφώς αποδεχτεί ότι πρόκειται περί νομικά ανύπαρκτης, ας το πούμε, διευθέτησης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία κτλ. Αυτό όσον αφορά τις διαδικασίες των οριοθετήσεων και των συμφωνιών. Πάμε τώρα στο ζήτημα της συνδιάσκεψης μάλλον στο Λονδίνο της επικείμενης για την Λιβύη, όπου εκεί πρέπει να πούμε ότι και πάλι αυτή η κατάσταση της απουσίας, αν θέλετε, της Ελλάδας ή της απομόνωσής της δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η Ελλάδα εξ αρχής, θυμάστε ας πούμε και στην συνδιάσκεψη του Βερολίνου που είχε κάνει η Γερμανία, πάλι ήταν απούσα η Ελλάδα. Και φαίνεται ότι ενώ μετέχουν χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία και ενώ όπως σωστά λέτε η δική μας χώρα είναι άμεσα ενδιαφερόμενη και σαφώς και θα έχει και αυτή την, θα έπρεπε μάλλον να έχει την δική της οριοθέτηση με την Λιβύη, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι τελείως αποτραβηγμένη από τα πράγματα όπως εξελίσσονται μέσα στην Λιβύη. Αυτό δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί ή αν θέλετε ποιο είναι το αποτύπωμά του αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι και σε αυτό το πεδίο αποδεικνύεται ότι η Τουρκία εφαρμόζει μια πολύ λεπτής ευφυΐας, αν θέλετε, στρατηγική, όπου ασφαλώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό άλλωστε την χαρακτηρίζουμε και τον επιτίδιο ουδέτερο ήδη από την εποχή των Παγκοσμίων Πολέμων, δηλαδή από τον προηγούμενο αιώνα, εφαρμόζει μια στρατηγική του να τα έχει καλά με όλους και όχι απλώς να τα έχει καλά με όλους. Να επιδιώκει και να κατορθώνει το optimal, δηλαδή το μέγιστο δυνατό για την ίδια από αυτήν τη σχέση του να τα έχει καλά με όλους. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή επωφελείται από τη Ρωσία
με πολύ μεγάλο τρόπο. Δηλαδή, ίσως η επόμενη χώρα που κερδίζει τόσο πολύ χάρη στη Ρωσία να είναι η Νορβηγία, που αυτή τη στιγμή τροφοδοτούμε εδώ όλη την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Αλλά αν σκεφτεί, αν καθίσει κανείς και τα βάλει κάτω και δει πώς κερδίζει η Τουρκία από τη Ρωσία, παρέχοντας υπηρεσίες και στη Ρωσία ταυτόχρονα, είναι συγκλονιστικό αυτό. Και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα αναγκαστούν οι εταίροι να ακούσουν τη Ρωσία και στο θέμα της Λιβύης, την στιγμή που οι Τούρκοι, ξέρετε, μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί η έγκλησή τους, η υπογραφή τους και την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας. Δηλαδή, αν η Τουρκία αποφασίσει να παίξει σκληρό πόκερ, τότε δεν θα εκβιάσει μόνο με την υπογραφή αυτή την λήψη εν τέλει των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα εκβιάσει, εκτιμώ, και έναν πιο ουσιώδη και έναν μονιμότερο ρόλο στην Λιβύη, ο οποίος μάλιστα ρόλος θα επιδιώξει η Τουρκία να αποκτήσει και ένα πιο ένομο χαρακτήρα, διότι ας μην εθελοτυφλούμε. Οι Τουρκοί ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι ενάντια στο διεθνές δικαίωμα. Δεν είναι χαζί. Αλλά σου λέει, εγώ θα πιέσω σε κάθε κατεύθυνση. Και θα επιβάλλω στο πεδίο αυτό που νομικά μπορεί να είναι στον αέρα. Μάλιστα. Και θα τους αναγκάσω με αθέμητο τρόπο να μου παρέχουν θεμητά προϊόντα, αν θέλετε να το πω έτσι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παύλο, ας έρθουμε... γιατί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για εμάς, πώς κατά τη γνώμη σας, αλλά ας μείνουμε λίγο ακόμη. Από όλα όσα περιγράφετε, και το έχετε πει τρεις φορές με χαρακτηριστικό τρόπο, την ευφυΐα των διπλωματικών και όχι μόνο κινήσεων της Τουρκίας, αντιλαμβάνομαι ότι είστε και εσείς ένας από αυτούς που αντιλαμβάνετε ότι η Τουρκία λειτουργεί με όρους στρατηγικής βάθους και δεν λειτουργεί μόνο. Λειτουργεί και με αυτό, αλλά όχι μόνο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης προεκλογικών αναγκών. Και αυτά παίζουν ρόλο, προφανώς. Αλλά υπάρχει μια στρατηγική βάθους. Αυτό μου λέτε. Σαφώς. Και καταρχήν επιτρέψτε μου να πω ότι μιλώντας έτσι για την Τουρκία, δεν είμαι και δεν ανήκω ούτε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ητοπάθεια. Δηλαδή, άκουγα κάποιους να λένε, δέστε τι ωραία που η Τουρκία έχει φτιάξει πυράβλους μεγάλους βεληνικούς που φτάνουν, ξέρω εγώ, μέχρι την Άρτα. Αν είναι έτσι. Γιατί είδαμε, με συγχωρείτε να το πω αυτό, είδαμε την εκτόξευση, δεν είδαμε την κατάληξη και την επιτυχία του στόχου. Είναι η δήλωση. Τι ευκολότερο να το προβάλλεις ότι πέτυχε το στόχο με ακρίβεια στα 560 χιλιόμετρα. Τι ευκολότερο. Έτσι ακριβώς. Επομένως, τα όσα λέμε για την Τουρκία είναι σε επίπεδο ψυχρής, αν θέλετε, ανάλυσης και μιας πραγματικότητας, χωρίς φόβο και πάθος. Δηλαδή, όταν θα κληθεί η Ελλάδα, αν κληθεί, που και αυτό δεν το γνωρίζω, και σε τι βαθμό, να απαντήσει ενδεχομένως επί του πεδίου στην Τουρκία, εκεί απερίφραστα κανείς και αυτονοήτως λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα συντριπτικό χτύπημα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να μετράει κανείς και να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που έχει δίπλα του. Και επίσης είναι σωστό αυτό που λέτε ότι η Τουρκία έχει και εσωτερικά ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται εκλογές στην Τουρκία αυτόν τον χρόνο και ένας από τους λόγους που η Τουρκία ενισχύει τις δυνάμεις της στα νότια της είναι διότι σκοπεύει να επιστρέψει μετανάστες που έχει δεχτεί Άραβες, οι οποίοι δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα στην Τουρκία και μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης έχει πρόβλημα με τον Ερντογάν, διότι, και ο Ερντογάν το γνωρίζει αυτό βέβαια, διότι αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων δημιουργούν προβλήματα εσωτερικής ασφάλειας και ευστάθειας. Επομένως η Τουρκία θα προσπαθήσει να στείλει πίσω έναν ικανό αριθμό ανθρώπων τέτοιων, αλλά για να μπορέσει να το κάνει αυτό πρέπει να ενισχύσει και τις γραμμές αποκλεισμού επανάκαμψης αυτών των ανθρώπων. Α, μάλιστα. Βέβαια. Επομένως και η Τουρκία έχει εσωτερικά ζητήματα, δηλαδή, και αυτό, αν θέλετε, καταδεικνύει κατά τη γνώμη μου ακόμη περισσότερο την επιτυδιότητα της Τουρκίας. Δηλαδή την ικανότητα να παίζει, ασφαλώς διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει αντίληψη ενός στρατηγικού βάθους και είναι γνωστά αυτά τα οποία έχει γράψει ο Νταβούτογλου και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό εδώ και 15 χρόνια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι
η Τουρκία δεν λειτουργεί με όρους κράτους ευρωπαϊκού δικαίου και επιπλέον ή διεθνούς δικαίου και επιπλέον δεν αρκεί και να το επισημαίνουμε αυτό. Δηλαδή τι να το κάνεις, να πηγαίνεις εσύ με το σταυρό στο χέρι όταν εσύ έχεις δίπλα σου έναν τύπο που έχει έναν, λέμε για τον ελληνικό μεγαλοειδατισμό, αλλά τι να πούμε για τον νέο οθωμανικό μεγαλοειδατισμό που σου λέει ότι τα νησιά σου όλα είναι δικά μου. Δεν είναι νησιά σου στην ουσία. Ο οποίος έρχεται σταδιακά και σου ακυρώνει όλες τις διεθνείς συνθήκες με έναν τρόπο που σε βάζει και σε ένα σαφό, σε μια διαδικασία ετοιμότητας και επαγρύπνησης. Αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την υπόσταση του ελληνικού κράτους σε όλη την γραμμή από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητο και επιτακτική ανάγκη να αναθεωρήσει όλο το αμυντικό δόγμα. Για μένα το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου είναι συνεκβανών σήμερα. Μιας και το θίγεται, κοιτάξτε, και θα πάμε στο τελευταίο μέρος περισσότερο στα εμάς, αλλά μιας και το θίξατε, βλέπουμε ότι κάνει κάποιες κινήσεις και με το Ισραήλ, που αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει μια άλλη φέρουσα αντίληψη, να έρθει πιο κοντά, και υπάρχει και ένα ερώτημα, τι θα κάνει η Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα εννοώ το ελληνικό πολιτικό σύστημα, εάν μέσα στο Νοέμβριο, όπως τριλείται, εκτός από τις εξελίξεις στο Λιβικό, η Τουρκία προχωρήσει σε εξελίξεις τα κατεχόμενα και δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα το Αζερμπαϊτζάν, δεν το λέω τυχαία το Αζερμπαϊτζάν γιατί είναι ο ΤΑΠ, από εκεί παίρνουμε και εμείς, και το Πακιστάν αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα. Και για να είμαι και πιο σαφής, τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη η Ελλάδα για να μην συμβεί αυτό? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που θέτετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι και νομίζω αυτό το λέει κανείς χωρίς διάθεση να προσβάλλει κανέναν, η Ελλάδα θα έπρεπε να αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Κύριε Παύλο μου, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, διότι για φανταστείτε, λέω, μπορεί και ακραίο μοιάζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, για φανταστείτε το Αζερμπαϊτζάν έχει αναγνωρίσει το Νοέμβριο το ψευδοκράτος στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και εσύ να προμηθεύεσαι φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, καταλαβαίνετε. Έτσι ακριβώς, και αυτό αποδεικνύει ακριβώς την ισχύ που έχει ο ενεργειακός πόλεμος και το ενεργειακό πεδίο έναντι των υπόλοιπων προϋποθέσεων που διέπουν τις διμερείς σχέσεις των κρατών. Τώρα, στο ερώτημα, εάν δυνάμεις όπως το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν μπουν σε αυτή τη δικασία να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα, εντάξει, δεν θα με ξάφνιαζε αυτό, θα με εντυπωσίαζε. Απ' την άλλη, αυτό θα έδειγνε και πάλι το πόσο έχουμε καθυστερήσει να έχουμε αναβαθμισμένες διμερείς σχέσεις με την Ινδία. Δηλαδή, εδώ κανείς πρέπει να είναι τελείως σωμάρε αληθής και να βάζει τα κουτιά στο τραπέζι και να βλέπει, ας πούμε, παίζει ο άλλος έτσι, παίζω και εγώ έτσι. Και δεν είναι απλώς ότι παίζω εγώ έτσι επειδή παίζει ο άλλος έτσι. Εδώ μιλάμε ότι σήμερα στην Ελλάδα αγνοούμε ότι η ελληνικότητα, δηλαδή το ελληνικό, αυτό που αντίκειται του ελλαδικού, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, έχει τεράστια διεθνή ισχύ. Και αυτήν την τεράστια διεθνή ισχύ, είτε την αγνοούμε σαν ελλαδικό κράτος, είτε τη σνομπάρουμε, και δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ανοησία που δεν μας επιτρέπει να δούμε τι μεγάλη ανταποδοτικότητα μπορεί να έχει. Να σας ρωτήσω το εξής λοιπόν, εδώ και έτσι να έρθουμε στα καθ' εμάς. Εκτιμάτε ότι η Τουρκία με όλα αυτά, με όλο αυτό, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και για το Ισραήλ, πώς προσπαθεί να το προσεγγίσει, και το Ισραήλ γιατί την προσεγγίζει, γιατί έχει σχέση και με τις ιστορίες στο Ιράν και τους Αζέρους, αλλά δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Εκτιμάτε αρχικώς ότι η Τουρκία έχει μπει ούτως ή άλλως σε μια τροχιά σύγκρουσης με την Ελλάδα? Η Τουρκία... Ή για να το κάνω και να το απαντήσω ολοκληρωμένα, ναι. Ή επισύει αυτή την τροχιά σύγκρουσης την οποία την έχει ως επιλογή με στόχο να μας καθίσει σε ένα τραπέζι συζητήσεως επί όλων των δικών μας και δι των ενεργειακών, όπου εκεί θα μπορούσε να έχει και τις ευλογίες ακόμη και των Αμερικανών? Καταρχήν η άμεση εμπειρία δείχνει ότι η Τουρκία δηλαδή έχει δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Το ένα είναι αυτό της ρητορικής,
και το άλλο είναι αυτό της στρατιωτικής αμφισβήτησης. Συνήθως, όταν το ένα δοχείο είναι υπεργεμάτο, το άλλο δεν έχει πολύ υγρό μέσα. Δηλαδή, αυτό που ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 δεν είχε τόσο έντονη ρητορική διάσταση, ήταν κατευθείαν στην πράξη. Δηλαδή, σου λέει, σου φέρνω το ερευνητικό και μετράω να δω πόσο αντέχεις να μην με χτυπήσεις. Αυτό έκανε πολύ απλά. Σήμερα, αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, είναι μια σταδιακή ρητορική κλιμάκωση, η οποία ασφαλώς και έχει καινούργια στοιχεία. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία πλέον διεθνοποιεί το υπαρκτό κατά αυτήν ζήτημα της μειονότητας στη Θράκη, την οποία αυτή χαρακτηρίζει τουρκική κατά παράβαση, παραβίαση κάθε σχετικής συνθήκης και κάθε σχετικού πρωτοκόλλου, δείχνει ότι ασφαλώς έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο σε μια κλιμάκωση την οποία δεν την κάνει μόνο για λόγους εντυπώσεων, αλλά ευελπιστεί στο ότι θα αποκομίσει συγκεκριμένα ωφέλη. Τα συγκεκριμένα ωφέλη ποια θα ήταν? Θα ήταν μια διαδικασία σταδιακής αυτονόμησης της μειονότητας, αναγνώρισης μιας δικής της πολιτικής υπόστασης, και δυστυχώς σε μια τέτοια κατεύθυνση ευθύνες θα έχει και η ελληνική πλευρά βέβαια, και ενδεχομένως ιδανικά δηλαδή την πλήρη αυτονόμηση της Θράκης με όχημα την μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό φυσικά ο λόγος για τον οποίο δεν συμβαίνει είναι διότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δεν είναι το μεγαλύτερο τμήμα της, δεν έχει τουρκική συνείδηση. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, και εγώ επιτρέψτε μου να το ξέρω αυτό, βεβαίως, πολύ, βεβαίως. Πάρα πολλούς, γιατί έχω μεγαλώσει στην Ξάνθη, έχω ζήσει μέσα στη μουσουλμανική μειονότητα και αγαπώ πάρα πολύ τους μουσουλμάνους συμπολίτες μου, τους Έλληνες, είτε είναι κομμάκι και τους λίγους αυτούς που είτε έχουν τουρκογενή προέλευση, είτε εν πάση περιπτώσει τους έχουν πλύνει τον εγκέφαλο να έχουν, γιατί υπάρχει και αυτό το πράγμα και αυτό είναι το πρόβλημα με το τουρκικό προξένιο εκεί. Επομένως γνωρίζω πάρα πολύ καλά το που βρίσκεται η κατάσταση εκεί. Αλλά και αυτό μάλιστα, αν θέλετε, είναι και ένα κρίσιμο σημείο, διότι στην Ελλάδα παρακολουθώ όλους αυτούς τους μήνες από την στιγμή που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Πολλούς ανθρώπους δεν ξέρω να το κάνουν επειδή έχουν φόβο κατ' επίγνωση ή ανοήτως. Ελπίζω να το κάνουν απλώς ανοήτως. Να προσπαθούν να παραλληλήσουν την εισβολή στην Ουκρανία, δηλαδή να παραλληλήσουν στην ουσία την Ρωσία με την Τουρκία, κατά αναλογία βάζοντας την Ελλάδα στην δυνητικά σε μια θέση ανάλογη της Ουκρανίας. Αυτό είναι λάθος από κάθε έννοια. Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δεν έχει υποστεί καμία δίωξη, όχι μόνο δεν έχει υποστεί δίωξη, αντιθέτως, αν ρωτήσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα σας πούνε, είσαι τρελός, να πάω να ζήσω εγώ στην Τουρκία. Αυτό δεν είναι σοβαρό κράτος. Οι μόνοι άνθρωποι στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης οι οποίοι έχουν έτσι, αν θέλετε, αισθήματα προς την Τουρκία, είναι είτε οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και συντηρούνται από το τουρκικό προξενείο με πολλά χρήματα που αυτό μοιράζει, ή άνθρωποι που έχουν έτσι δεχτεί έναν φανατισμό και, αν θέλετε, έχουν μια τέτοια ιδεολογία. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Και πλέον, ευτυχώς, το ελληνικό κράτος δηλαδή είναι μια κατάκτηση αυτή στην Θράκη και πολύ καλώς αναδεικνύεται ως παράδειγμα διεθνώς συνύπαρξης ειρηνικής του μουσουλμανικού και του χριστιανικού στοιχείου μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, διότι δεν γνωρίζω άλλες μειονότητες να χαίρουν τέτοιων προνομίων και να χαίρουν πραγματικά τέτοιας, θέλετε, ειρηνικής διαβίωσης. Επομένως είναι λάθος να λέμε ότι η Τουρκία μπορεί να μπουκάρει και άρα ο λόγος για τον οποίο συντασσόμαστε της Ουκρανίας είναι για να αποφύγουμε μια δυνητική τέτοια εξέλιξη. Αφήστε δε που αν η Τουρκία το αποφασίσει, δεν έχει σημασία εσύ πώς έχει κινηθεί. Αυτό είναι και το περίεργο. Η Τουρκία είναι απρόβλεπτη, μολονότι ζυγίζει πολύ τις ενέργειές της. Αυτό ως προς την μουσουλμανική μειονότητα και τα εκεί ζητήματα. Πάντως, θεωρείτε ότι ούτως ή άλλως η Τουρκία έχει όλες επιλογές πια πάνω στο τραπέζι σε σχέση με εμάς?
Η Τουρκία έχει όλες τις επιλογές και η Τουρκία θα επιδιώξει να εκβιάσει και τους εταίρους, δηλαδή και την Αμερική. Βέβαια εδώ εξαρτάται τώρα πώς θα εξελιχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές, διότι ναι μεν ο Μενέντες είναι φιλέλληνας, ναι μεν έχει καταγοητευτεί, ναι μεν πολύ καλός η ελληνική κυβέρνηση τον τίμησε δε όντως και όταν ήρθε στην Αθήνα κτλ. Γιατί ξέρετε αυτά παίζουν και ρόλο σε ανθρώπους αυτές τις θέσεις. Και ο ίδιος βγήκε μπροστά και είπε ότι όσο εγώ είμαι εδώ που είμαι, δεν πρόκειται να δούνε 16. Και φυσικά έχει και μια πίσω του παράδοση τέτοια. Μην ξεχνάτε ότι ο Μενέντες προέρχεται, τον στηρίζει το λατινογενές λόμπι της Αμερικής και φυσικά το ελληνικό και κυπριακό. Αλλά από εκεί και πέρα η Τουρκία θα πιέσει όσο μπορεί και έχει αποδείξει στην ιστορία της ότι ξέρει να παίρνει ανταλλάγματα. Κοιτάξτε, καλά κάνετε εσείς και το αναφέρετε αυτό. Παρότι για μένα τα F-16 δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, το μείζον είναι το έλασον. Το έλασον. Και εγώ θα έλεγα ότι αν το πάω στα ενεργειακά πεδία της Ανατολικής Μεσογείου, τώρα που το ενεργειακό είναι μείζον θέμα, θα έλεγα ότι και οι σύμμαχοί μας είναι σε μία γραμμή. Βρείτε τα ρε παιδιά με την Τουρκία να τελειώνουμε εκεί να τα αξιοποιήσετε. Αλλά το βρείτε τα με την Τουρκία χωρίς καθαρές κουβέντες οριοθετημένες. Σημαίνει βρείτε τα επί των δικών σας. Καταλάβατε, αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας πω κάτι απαντώντας αυτό, το οποίο δεν το έχω πει δημόσια, γιατί είναι η πρώτη φορά που το λέω. Όταν ήταν εδώ ο Υπουργός των Εξωτερικών ο Δένδιας και έγινε αυτή η ομιλία που είχε στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής το Φεβρουάριο και το σκηνικό με τον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος ήρθε και έκανε όλα όσα του ζήτησε η Άγκυρα να κάνει και φυσικά ο υπουργός τον αποστόμωσε και τον έβαλε στη θέση του και είχε και γούστο, ας πούμε, γιατί έφυγε σαν βρεγμένη γάτα στο τέλος ο Τούρκος. Στη συνέχεια, εγώ ήμουν μέσα έτσι και τα είδα όλα και είχα και μια σύντομη συνομιλία με τον υπουργό. Στη συνέχεια, είχα μια εκτενή συνομιλία με τον μέχρι πρότινος πρέσβη της Νορβηγίας στην Αθήνα, ο οποίος έχει φύγει από τον Αύγουστο. Και με άλλους ανθρώπους, γενικώς δεν θέλω να λέω ονόματα, στον χώρο της νορβηγικής διπλωματίας. Η αίσθηση που μου δόθηκε, γιατί αν θυμάστε καλά η συζήτηση τότε ακριβώς ήταν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή ήταν η διάλεξη του Υπουργού. Η αίσθηση λοιπόν την οποία αποκόμισα, και δεν είναι απλώς υποκειμενική αίσθηση, να το πω πιο σωστά, η εικόνα που μου δόθηκε είναι ότι κράτη όπως η Νορβηγία, δηλαδή δυτικά κράτη, τα σκανδιναβικά κράτη βέβαια έχουν και μια ιδιαιτερότητα διότι ξέρετε είναι conflict resolution oriented εκ της ουσίας τους, έχουν την αίσθηση ότι η Ελλάδα, δηλαδή σε κάποιο βαθμό δεν αντιλαμβάνονται και ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία, γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς με τη Ρωσία είχαμε το πρόβλημα της οριοθέτησης επάνω στη θάλασσα του Μουρμάνσκ των θαλασσίων ζωνών και το είχαμε και έντονα. Και μάλιστα το είχαμε και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Και καταφέραμε να το λύσουμε. Και πώς το λύσαμε? Συζητούσαμε. Δηλαδή ακόμη και στις πιο θερμές περιόδους του ψυχρού πολέμου, γιατί η Νορβηγία ήταν σαφώς συντεταγμένη ξεκάθαρα στο δυτικό στρατόπεδο, δεν σταματήσαμε λέει να συζητάμε με τη Ρωσία. Και φυσικά μετά από 40 περίπου χρόνια κατορθώσαμε να έρθουμε σε μια συμφωνία με την Ρωσία και έληξε το ζήτημα. Δηλαδή η δική τους η άποψη, και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε η Αθήνα να μην έχει ψευδεστήσεις ότι τα δυτικά κράτη θα συνταχθούν απριόρι μαζί της. Σε επίπεδο γιατί πόσο μπορούν να το κάνουν, αλλά στην πράξη θα σου πούνε βρίτετας. Και εδώ που τα λέμε, κανείς δεν έχει πρόβλημα από τους συμμάχους μας με το αν η Ελλάδα θα αναγκαστεί σε κάποια διαπραγμάτευση να δώσει περισσότερα. Εδώ που τα λέμε, ξέρετε, μην ξεχνάτε. Και μην ξεχνάμε ότι και η οριοθέτηση με την Αίγυπτο πάλι δώσαμε. Βεβαίως. Έτσι είναι. Δώσαμε περισσότερα. Μην τρελαθούμε κιόλας ότι τα έχουμε κάνει κιόλα τέλεια. Και το πρόβλημα, εδώ το ερώτημα, κύριε Σαχίνη, που με απασχολούσε και εμένα, σκεπτόμενος νωρίτερα αυτά τα πράγματα, είναι γιατί συμβαίνει αυτό με την ελληνική, ας το πούμε. Για να έρθουμε στα κάθε μας λοιπόν. Τι κατά τη γνώμη σας δεν κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα που θα έπρεπε να κάνει και πώς? Εδώ υπάρχει μια συζήτηση ακόμη και για το αυτονόητο της επέκτασης έως τα 12 ναυτικά μίλια.
Έχω ακούσει και άλλους ειδικούς να λένε ότι κάνουμε μοναδικότητες ως χώρα στα αυτονόητα. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πώς θα έπρεπε να κινηθεί σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό και γεωπολιτικά περιβάλλον η χώρα, όπου το να λες ότι είμαι μια δύναμη σταθερότητας, εντάξει, σε ένα βαθμό, αλλά σε έναν κόσμο που τα πάντα αλλάζουν, το να εσύ να δηλώνεις ότι μένεις σταθερός απλώς δεν αρκεί? Αυτό το ερώτημα είναι πολύ κρίσιμο. Θα σας το απαντούσα καταρχήν μονομιάς, λέγοντας ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό που δεν κάνει μέχρι τώρα, είναι κάτι πολύ απλό. Δεν αγαπάει την Ελλάδα. Ένα το κρατούμενο. Και αυτό, όσο απλοϊκό και να ακούγεται, κουβαλάει μύρια δύναμές του. Από εκεί και πέρα τώρα, προφανώς στην περίπτωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, η εξήγηση του ότι η Αίγυπτος πήρε περισσότερα και εμείς δώσαμε περισσότερα, είναι απλή. Η Αίγυπτος έχει ένα ανάστημα, αν θέλετε, και σε αριθμούς και σε διαφόρους δείκτες, που φαίνεται ότι το ελληνικό ισοδύναμο δεν ήταν αρκετά ισοδύναμο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει προσπάθειες. Δηλαδή και τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η διαδικασία ενίσχυσης του αξιόμαχου, όλα τα ανοίγματα, οι διμερείς, οι τριμερείς, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κτλ. Είναι σαφέστατα κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αντιλαμβάνομαι από την άλλη και το δικό σας το ερώτημα, γιατί δηλαδή ενίοτε φαίνονται αυτά τα πράγματα σαν να είναι πυροβολισμοί με άσφαιρα πυρά. Δηλαδή εγώ μερικές φορές έτσι νιώθω. Νομίζω σε αυτό ότι, και πάλι σε επίπεδο, γιατί τα πράγματα έχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι πολύ μετρήσιμη, δηλαδή πόσα λεφτά έχεις, τι αγοράζεις, πώς, τι πουλάς. Για να έχεις λεφτά πρέπει να πουλάς, και εδώ μπαίνουμε στο θέμα των εξαγωγών. Και είναι άλλη μια ιστορία το πόσο η Ελλάδα έχει ζημιωθεί από την μονοκόμματη στάση της στον ρωσο-ουκρανικό αυτόν κυκαιώνα τώρα. Η Ελλάδα έχει ζημιωθεί πάρα πολύ, έχουν βλαφτεί εξαγωγές. Η Τουρκία κερδίζει τεράστια χρήματα, διότι γίνεται ο ενδιάμεσος που διοχετεύει τα προϊόντα της ευρωπαϊκής αγοράς στη Ρωσία. Λοιπόν, είναι απλά τα κουκιά, δηλαδή για να έχεις ισχύ πρέπει να έχεις χρήμα. Για να έχεις χρήμα πρέπει να έχεις ενέργειες εξωστρέφειας. Η Ελλάδα προέρχεται από μια δεκαετία φοβερής εσωστρέφειας, καταστροφικής εσωστρέφειας, και είναι, αν θέλετε, ευλογία το ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως αναβαθμίζεται, και αυτό το βλέπουν και οι Τούρκοι, και αν θέλετε και μια δικιά μου, έτσι να το πω παρενθετικά, όχι αγωνία αλλά έθνια, είναι ότι ενδεχομένως οι Τούρκοι να θελήσουν να προλάβουν κάτι προτού η Ελλάδα έχει όλα τις αραφάλ. Καλά, κύριε Παύλο, εγώ δεν είμαι, να σας πω κάτι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, εγώ δεν είμαι τόσο, είμαι ο κακός ο λύκος, η κοκκινοσκουφίτσα και ο Κίσιγκερ, δηλαδή. Τώρα περιμένανε οι Τούρκοι να κάνουν το χτύπημα πριν να αναβαθμιστούμε. Μα 12 χρόνια είμαστε κολλημένοι. Άμα θέλανε να το κάνουν, το κάνανε. Δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως επίσης αλήθεια είναι ότι και να έχεις και το F-35, το θέμα είναι αν θα σου επιτρέψουν να πατήσεις τα κουμπιά του. Άλλη αλήθεια αυτή. Ελάτε λοιπόν, σας παρακαλώ, στο χρόνο που απομένει. Λέτε δεν αγαπάει το πολιτικό σύστημα. Και βάζετε τους οικονομικούς όρους, και σωστά κάνετε, γιατί βάζετε το άλογο μπροστά από το κάρο και όχι το κάρο μπροστά από το άλογο. Ωστόσο, και στο επίπεδο, για να πας στην τακτική των στρατηγικών επιλογών, ακόμη και τώρα, θεωρείτε ότι έχει υπερβεί φοβικά σύνδρομα το ελληνικό πολιτικό σύστημα? Οι αυταπάτες του μπορεί να έχουν τελειώσει, φοβικά σύνδρομα τα έχει υπερβεί να ανοίξει μια συζήτηση επί της ουσίας με κινήσεις? Τα φοβικά σύνδρομα υφίστανται στο βαθμό που δεν έχει κανείς συνείδηση των δικαίων του. Οπότε εκεί πρέπει κανείς να αναζητήσει την απάντηση στο ερώτημα περί των φοβικών συνδρόμων. Εάν το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει επίγνωση των δικαίων του ελληνισμού, αυτό νομίζω μπορεί ο κάθε ακροατής να το κρίνει ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει. Από εκεί και πέρα βέβαια, όταν λέμε ελληνικό πολιτικό σύστημα, ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι σαν κάποια κράτη όπου στην ουσία το πολιτικό σύστημα είναι τελείως έξωθεν φυτευτό, μολονότι υπάρχουν σοβαρές τέτοιες ενδείξεις και στη χώρα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει λοιπόν η ελληνική κοινωνία, υπάρχει ο Έλληνας πολίτης,
ο οποίος ακόμα ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό μπορεί να καθορίζει πράγματα. Και μπορεί να καθορίζει πράγματα ακόμη και αποποιούμενος την δυνατότητα αυτή του να καθορίζει πράγματα. Δηλαδή, όταν εγώ προτιμώ να χειροκροτώ τυφλά ένα πολιτικό, ένα κομματικό αρχηγό και να μην βάζω το μυαλό μου να δουλέψει και να σκεφτεί λίγο και να κάνω σαν πρόβατο, εκεί έχω αποποιηθεί, αν θέλετε, αυτεξουσιότητα. Η οποία αποποίηση αυτεξουσιότητας έχει αντίκτυπο και στην συμπεριφορά της χώρας μου ως, αν θέλετε, περιφερειακή δύναμη. Δεν αρκεί να λες ότι είσαι πυλώνα σταθερότητας. Πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο μπετόν αρμέ, ας πούμε, για να μπορείς να είσαι. Και νομίζω, μιας και μιλάμε για τα εσωτερικά της Ελλάδας, ωραία, συζητάμε για ενεργειακά, ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα που αν εκραγούν, η ζημιά και οι διαρροές δεν θα μαζεύονται, όχι σαν το Nord Stream, δεν ξέρω κι εγώ σαν τι. Και εννοώ πρώτον το δημογραφικό. Δηλαδή είναι αδιανόητο να, αυτή τη στιγμή να είμαστε σε ένα τέτοιο κυκαιώνα διεθνών εξελίξεων, κρίσεων, να λέμε ότι, να διαπιστώνουμε μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγκάζεται σε συμφωνίες δεξιά και αριστερά, οι οποίες δεν της δίνουν αυτό που της αξίζει και αυτό που αρμόζει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, και ταυτόχρονα από μέσα να είμαστε σε μια διαδικασία διάβρωσης, όπου σε 10-15 χρόνια, ας πούμε, αν συνεχιστεί αυτή η δημογραφική παρακμή σε συνδυασμό με την πλήρη αδιαφορία διαδοχικά όλων των κυβερνήσεων, δεν είναι η ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, η οποία ευθύνεται πρωτίστως για αυτή την κατάσταση. Είναι και αυτό εν μέρη σε συνδυασμό με μια πολύχρονη αδιαφορία. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα ελληνικό κράτος, μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν ενθαρρύνει το θεσμό της οικογένειας στην Ελλάδα. Η οποία δεν ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να μπορέσουν να κάνουν, εγώ δεν σας λέω να κάνουν 7 παιδιά όπως κάναν οι γονείς μου, να κάνουν 2, να κάνουν 3. Να ανέβει αυτός ο ρημαγμένος ο δείκτης πάνω από το 1,3. Λοιπόν, και φυσικά το δημογραφικό δεν λύνεται με λογικές του να φέρουμε ανθρώπους από άλλες χώρες, που και αυτό είσαι αναγκασμένο να το διαχειριστείς. Και εδώ ας με επιτραπεί επίσης να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει η Ελλάδα να διδάσκει τα ανήλικα συνόδευτα αγγλικά αντί να προσπαθήσει, ας πούμε, να εφαρμόσει ένα μοντέλο παιδευτικό, εκπαιδευτικό, κατά το δυνατόν γνωριμίωσης με τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι εκρηκτική δύναμη. Την ανάγκη θα τους ελληνοποιήσει και αυτούς. Δεν κινδυνεύουμε από το Ισλάμ. Το Ισλάμ κινδυνεύει από τη δύναμη του ελληνισμού, αλλά ο λόγος που δεν κινδυνεύει είναι γιατί οι Έλληνες δεν το αναγνωρίζουν. Επομένως, ναι, μου λέτε για εσωτερικά, δημογραφία. Δεύτερον, λέμε για μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Χρειάζονται ακόμη ελληνικά σχολεία στις περιοχές όπου το μειονοτικό στοιχείο είναι έντονο. Οκ, δεν θα κλείσει το προξενείο της Κομωτινής, θα τους σπάσει τα πόδια αλλιώς. Θα μπει και θα φτιάξει σχολεία παντού. Και δεν θα εφαρμόζει διαπολιτισμικά μοντέλα σαν αυτά της προηγούμενης 15ετίας που κάποιοι διαχειρίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια για να τσακίσουν τα γλώσσα και τα μυαλά των παιδιών, τους αναγκάζανε σε τριγλωσίες και τετραγλωσίες και το μόνο που δεν μάθανε ήταν η μητρική τους τα πομάκικα και τα υποχρεώνανε σε τούρκικα. Δηλαδή ας σταματήσουμε επιτέλους σαν χώρα να είμαστε αυτοκτονικοί με το ελληνικό στοιχείο και όλα τα υπόλοιπα μετά μπορούν να μπουν σε μία... Σαφές. Θέλω να σας πάω στο λίγο χρόνο που απομένει και θα τα ξαναπούμε, κύριε Παύλο, σε ένα ερώτημα ακροατή. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Ο τέος πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής είχε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη, πως η εικόνα της Ελλάδας στους εταίρους της όταν πρόκειται για την Τουρκία είναι μιας χώρας που δεν πείθει ότι όσα λέει τα εννοεί, και αυτό είναι δυστυχώς μια διαχρονική κατάσταση. Εξοπλισμούς που λέει ο κύριος Παύλος σωστά, η χώρα όμως αγοράζει ήδη από δεκαετία του 70 και ποτέ δεν δόθηκε η εντολή να χρησιμοποιηθούν αποτρεπτικά, όπως λένε διάφοροι αναλυτές και το πολιτικό μας προσωπικό. Γι' αυτό άλλωστε η άλλη πλευρά γκριζάρει διαρκώς το Αιγαίο. Συνεπώς, τι χρειά έχουν οι εξοπλισμοί όταν στρατηγικά αλλά και πολιτικά είσαι μια ανύπαρκτη χώρα? Μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε πιο βασικές έννοιες όπως εσωτερική ειρήνη και δικαιοσύνη, φιλοπατρία, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική δημοκρατία? Πάρα πολύ σωστά είναι αυτά. Νομίζω και εγώ το ίδιο διερωτήθηκα όταν είπα τι να τα κάνει τα F-35 όταν δεν σου αφήνουν να πατήσει το κουμπί. Το ίδιο πράγμα λέμε.
Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, το γραφείο του Πρωθυπουργού δεν εδώ και χρόνια γράφει αναρτήσεις tweet τα τουρκικά. Γιατί δεν απευθύνεται σε ένα τεράστιο αριθμό τουρκικού πληθυσμού εντός Τουρκίας, διότι ξέρετε, ιστορικά μιλώντας, το 1/3 του τουρκικού πληθυσμού της Τουρκίας είναι είναι γεννηταρισμένοι Έλληνες ή βιαίως εξισλαμιστέντες. Και υπάρχουν, να σας πω περιστατικό τώρα, Τουρκάλας εδώ φοιτήτριας, η οποία να μου μιλάει με θυμό για τη δικτατορία του καθεστώτος αυτή τη στιγμή και να μου λέει δεν μπορώ να γυρίσω στην πατρίδα μου εξαιτίας αυτού του δικτάτορα. Και, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν χρησιμοποιούμε soft power ενέργειες ως κράτος, οι οποίες δεν στοιχίζουν και τίποτα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανθρώπους που μιλάνε τα τουρκικά νεράκι. Ένα δείγμα είναι αυτό, πόσο εύκολα μπορεί κανείς να ανταποκριθεί με γρήγορες ενέργειες. Αυτά δεν είναι απλώς θεωρητικά, έχουν αντίκτυπο. Η κοινή γνώμη το βλέπουμε στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε τώρα πόσο φοβάται ο κόσμος, ένα μέρος του κόσμου, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες εν γέννη, αν τους καλέσει στο καθήκον, θα τρέξουν με όλοι δίχως δεύτερη σκέψη. Αλλά υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι, πώς λέγονται αυτοί, οι κατευναστές και οι αντιμαξιμαλιστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παρέχουν και κίνητρο. Στην αλήθεια επίσης. Λέει εδώ ένας φίλος, καλά όλα αυτά. Επειδή να μην ξεχνάμε ότι οι εξοπλισμοί γίνονται και για το ΝΑΤΟ, εγώ θέλω να ρωτήσω, λέει ο φίλος, πρακτικά, κύριε Παύλο, πρέπει να πάμε έως 12 ναυτικά μίλια? Πού είναι τελικά η κόκκινη γραμμή για τη χώρα? Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι μία επιπλέον παράμετρος της πολυπλοκότητας αυτή τη στιγμή στη δικιά μας τη γειτονιά είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν θέλει, και αυτό αν θέλετε συνηγορεί και υπέρ του ότι δεν θα ήταν και πολύ ρεαλιστικό να αναμένει κανείς στην Τουρκία να μπουκάρει σε κάποιο νησί μας, δεν θέλει η Αμερική και το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή άλλη μία εστία, όταν τα πράγματα είναι τόσο ήδη προχωρημένα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, δεν θέλει άλλη μία εστία και μάλιστα εσωτερική εντός του ΝΑΤΟ. Όταν και οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι, υποτίθεται, οι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά από την άλλη μεριά και αυτό, δεν είμαι και βέβαιος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά σε τι βαθμό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Και προς Θεού, δεν πρέπει να λειτουργήσει υπό την έννοια της επανάπαυσης της ελληνικής πλευράς. Τώρα, τι πέρα, σε τι βαθμό η, αν θέλετε, ρυθμιστική αρχή του ΝΑΤΟ, τη στιγμή μάλιστα που έχεις και ένα γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος δείχνει να μην ειλικρινά αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ότι μια χώρα παραβιάζει και παραδένει κάποιες χιλιάδες φορές ετησίως τον εθνικό εναέριο χώρο της διπλανής της χώρας. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιες επικίνδυνα ανόητους ανθρώπους, που μάλλον ανόητοι δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε είναι ένας επιπλέον λόγος ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Εκεί τα πράγματα είναι ρευστά. Δηλαδή, εκεί γι' αυτό χρειάζεσαι οξύνοες πολιτικούς για να μπορούν να δουν, διότι η Τουρκία εκβιάζει. Εκβιάζει και την Αμερική, όπως εκβιάζει, προσπαθεί να εκβιάσει και την Ελλάδα. Και άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι δεδομένο όταν λέει στους Αμερικανούς συμμάχους ότι κοιτάξτε, ή όταν οι Αμερικανοί σύμμαχοι μας ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητας. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Είναι ένα ενδυνάμει πράγμα. Και δεν θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει το λάθος να μην ερμηνεύει αυτό το πυλώνα σταθερότητας. Εκείνη το λάθος μας. Το λάθος δηλαδή το στρατηγικό της Ελλάδας θα ήταν εντός του ΝΑΤΟ να εκχωρήσει στο ΝΑΤΟ τον τρόπο ερμηνείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν θέλετε, το πιο σημαντικό. Τον τρόπο ερμηνείας πώς αναμένουν από την Ελλάδα να λειτουργήσει ως πυλώνα σταθερότητας. Το δεδομένο. Το δεδομένο. Ακριβώς. Δηλαδή, μάλιστα, η Ελλάδα, αν είναι έξυπνη και μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί ότι και η Αμερική. Εγώ ειλικρινά έχω συνομιλήσει στην Αμερική, έχω συνομιλήσει με συμφοιτητή και συνάδελφο του Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο οποίος μου εξηγούσε τα λάθη της Αμερικής στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, αν μιλήσει κανείς με Αμερικανούς διπλωμάτες και έμπειρους στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, θα δει ότι οι άνθρωποι δεν τα έχουν λυμένα όλα. Επομένως, μια Ελλάδα η οποία δείχνει χαρακτήρα και πείθει, δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι να πείσει τον Αμερικάνο
ότι θα κάνεις αυτό που σου λέει. Το ζητούμενο να τον πείσεις ότι αυτό που θέλει θα το πετύχει αφήνοντάς σου να κάνεις αυτό που του λες ότι είναι απαραίτητο για να πετύχει το στόχο του. Σαφές. Αυτό καταλαβαίνετε. Έχει τεράστια διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Κύριε Παύλο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε όμως. Γιατί... Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμότατα. Να είστε καλά. Ανοίξατε ένα άλλο κεφάλαιο και με μια άλλη οπτική που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε εγώ καλά. Εγώ θα ήθελα, έτσι, να με επιτρέπετε να σας συγχαρώ, διότι πραγματικά είστε μια φωνή που κανείς χαίρεται πραγματικά να ακούει. Και ήταν μεγάλη τιμή και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι με αυτή την δύναμη και την πνοή. Να είστε και στο καλά. Επανειδήν, βέβαια. Να είστε καλά ή στο Επανειδήν.